Επανήλθε η ενημέρωση για τον κορονοϊό, αυτή τη φορά εβδομαδιαίως, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, να περιγράφει την εικόνα της πανδημίας στη χώρα μας, αλλά και ανακαλεί τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση, εφιστώντας την προσοχή τους στα μέτρα υγιεινής και προστασίας, προκειμένου η χώρα μας να συνεχίσει να βρίσκεται σε ένα καλό υγειονομικά επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Χαρδαλιάς, από τις 25 Φεβρουαρίου έως και τις 19 Ιουλίου καταγράφηκαν στην Ελλάδα 4.007 κρούσματα, εκ των οποίων 435 παραμένουν ενεργά, 1.030 έχουν λάβει εξιτήριο από νοσοκομεία και 2.347 ανέρωσαν στο σπίτι τους. 195 άτομα κατέληξαν από τον κορονοϊό. Επίσης, όπως είπε, από την 1η έως τις 19 Ιουλίου έχουν εισέλθει στην Ελλάδα 918.032 άτομα και αναφέρθηκε στους ελέγχους που έγιναν. Πάνω από το 76% των εισαγόμενων κρουσμάτων προέρχεται από τις βαλκανικές χώρες, όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Ας δούμε αρχικά ποια είναι η εικόνα σήμερα. Από την έναρξη της πανδημίας στις 25 Φεβρουαρίου με το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 19 Ιουλίου την Κυριακή έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 4.007 κρούσματα, από τα οποία 435 είναι σήμερα ενεργά, 1.030 συνάνθρωποι μας έχουν πάρει εξιτήριο από νοσοκομεία, 2.347 έχουν αναρρώσει σπίτι τους και 195 δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, από την πρώτη στιγμή, ακούμε τους ειδικούς όπως έχουμε ήδη πει και κινούμαστε με βάση τα δεδομένα κάθε φορά. Είπαμε ότι ανοίγουμε τη χώρα στο τουρισμό με ασφάλεια. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή, στατιστικά, ότι θα έχουμε και εισαγόμενα κρούσματα από ξένους επισκέπτες. Όμως, θέσαμε σε εφαρμογή ένα προηγμένο σύστημα για την εξέταση ταξιδιωτών και την ιχνηλάτηση τυχόν κρούσματων, χρησιμοποιώντας ένα σύνθετο αλγόριθμο και λεπτομερή πρωτόκολλα, έτσι ώστε και οι επισκέπτες να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά και να προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων στον τουρισμό. Καθημερινά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τόσο στις πύλες εισόδου όσο και στο εσωτερικό. Και όταν έχουμε νέα επιδημιολογικά δεδομένα, προσαρμόζουμε ανάλογα και τις ενέργειές μας. Όπου χρειάστηκε, κλείσαμε σύνορα που είχαμε ανοίξει. Μείναμε κλειστοί σε πτήσεις. Επιβάλαμε πρόσθετους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας. Από την 1η μέχρι και τις 19 Ιουλίου, τις τρεις πρώτες εβδομάδες, έχουν περάσει στα σύνορα της χώρας 918.032 άτομα. Από αυτούς, 620.652 έχουν εισέλθει στη χώρα αεροπορικός, 48.720 ακτοπλοϊκός και 248.660 οδικός. Αυτές τις 19 πρώτες ημέρες έχουν γίνει 127.900 τεστ για COVID-19, έχει υποβληθεί δηλαδή σε έλεγχο το 13,9% αυτών που περνούν τα ελληνικά σύνορα και τα επιβεβαιωμένα εισαγόμενα κρούσματα είναι 295. Πιο συγκεκριμένα, στα αεροδρόμια έγιναν 98.284 τεστ, από τα οποία 105 ήταν θετικά. Στα λιμάνια 6.119 τεστ, από τα οποία 4 θετικά. Και στα χερσαία σύνορά μας 23.497 τεστ, από τα οποία 186 θετικά. Από αυτά τα 295 κρούσματα, 53 είναι ακόμη ενεργά, ενώ 207 επέστρεψαν στη χώρα προέλευσής τους και 35 είναι πλέον μη ενεργά και παραμένουν στη χώρα μας. Όσον αφορά στην προέλευση των κρούσματων, οι 5 πρώτες σε κρούσματα χώρες ήταν η Σερβία με 78 κρούσματα, η Βουλγαρία με 63, η Ρουμανία με 61, η Αλβανία με 23 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 6. Είναι χαρακτηριστικό ότι 225 από τα 295 κρούσματα, δηλαδή το 76,27%, ήταν από τις 4 φύλες γείτονες βαλκανικές χώρες. Και για να γίνονται κάθε μέρα αυτοί οι έλεγχοι, εκατοντάδες στελέχοι παλεύουν αδιάκοπα στα 31 σημεία εισόδου της χώρας και όχι μόνο. Ένας μηχανισμός εξαιρετικών γυναικών και ανδρών που 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσπαθούν για να μείνει η χώρα ασφαλής. Ο κύριος Χαρδαλιάς καταδίκασε τα φαινόμενα συνωστισμού, κάνοντας λόγο για μαζικές συγκεντρώσεις οπαδών και εικόνες που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Ξέρω ότι φαντάζει περίεργο, ειδικά σήμερα, να επιμένουμε στην ανάγκη αποφυγής του συνωστισμού και την ίδια στιγμή να υπάρχουν φαινόμενα μαζικών εκδηλώσεων χιλιάδων συμπολιτών μας οπαδών που, αγνοώντας κάθε οδηγία, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ρισκάρουν όχι μόνο τη δική τους υγεία, και αυτή των συγγενών τους, των οικείων τους. Πραγματικά μας λυπούν τέτοιου ή παρόμοιου είδους καταστάσεις. Ο ιός ούτε ιδεολογικές αναφορές έχει,
ούτε αφήνει κανένα, μα κανένα περιθώριο σε οπαδικά ένστικτα και συναισθήματα. Παραμένει εκεί έξω επικίνδυνος. Και η μεν συλλογική ευθύνη επιβάλλει αναβολή κάθε τέτοιου είδους εκδήλωσης, αν δεν μπορούν να εξασφαλιστούν συνθήκες και όροι ασφάλειας. Η δε ατομική ευθύνη επιβάλλει άρνηση συμμετοχής σε παρόμοιες καταστάσεις νοστισμού. Ελπίζω κι εγώ να είναι η τελευταία φορά που συνέβη αυτό. Και να επαναλάβω ότι δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε. Και πως τόσο εκεί, όσο και οπουδήποτε αλλού, καταδικάζουμε αυτά τα φαινόμενα. Ο κύριος Χαρδαλιάς τόνισε ότι οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συνεχιστούν και θα είναι μαζικοί. Από την 1η έως τις 19 Ιουλίου έγιναν 7.379 έλεγχοι στην αγορά και επιβλήθηκαν πρόστιμα αλλά και διακοπές λειτουργίας καταστημάτων. Και γι' αυτό προχωράμε σε μαζικούς ελέγχους. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω ότι από την 1η έως τις 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν το συντονιστικό κέντρο εποπτείας της αγοράς και αντιμετώπιση του παραεμπορίου, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Ελληνική Αστυνομία, 7.379 έλεγχοι. Καταγράφηκαν 425 παραβάσεις, ποσοστό δηλαδή 5,76%, και επιβλήθηκαν 508 πρόστιμα συνολικού ύψους 154.800 ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας που ανέρχεται συνολικά σε 195 ημέρες. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, όχι με τιμωρητική διάθεση, αλλά με μόνο και αποκλειστικό στόχο να διασφαλίσουμε τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Όλους αυτούς τους μήνες είμαστε σε μια δημιουργική επαγρύπνηση. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή. Η επιτυχία όλους τους προηγούμενους μήνες που έκανε την Ελλάδα μας θετικό παράδειγμα παγκοσμίως δεν έχει να κάνει μόνο με την έγκαιρη αντίδραση της κυβέρνησης και την κατάρτιση σοβαρού επιχειρησιακού σχεδίου. Τίποτα δεν θα είχε επιτευχθεί δίχως την υπεύθυνη στάση και τη συνεργασία όλων των πολιτών. Και αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί. Οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται, ώστε παράλληλα με τα ελπιδοφόρα μηνύματα που έρχονται από το χώρο της επιστήμης να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την πανδημία με τον ίδιο επιτυχή τρόπο. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να επαναλάβω. Στις διακοπές χαλαρώνουμε μόνο ως προς τους ρυθμούς, όχι προς την προσοχή και την πειθαρχία μας. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για γενικό lockdown ξανά, ενώ θεώρησε ότι δύσκολα θα προχωρήσουν τοπικά lockdown, ωστόσο όπου χρειαστεί θα ληφθούν τοπικά μέτρα όπως διαβεβαίωσε. Ο κύριος Χαρδαλιάς ρωτήθηκε για την απαγόρευση των πανηγυριών τον Αύγουστο και όπως σημείωσε η απαγόρευση ισχύει ως τα τέλη Ιουλίου παραπέμποντας τότε για τις όποιες αποφάσεις. Ωστόσο εξέφρασε την προσωπική του θέση ότι και τον Αύγουστο δεν θα πρέπει να γίνουν πανηγύρια καθώς είναι σημαντικά υψηλότερος ο κίνδυνος από τον συνωστισμό. Τώρα για το 15 Αύγουστο, νομίζω είναι νωρίς να σας πω οτιδήποτε. Στο τέλος του μήνα θα μπορέσουμε να σταθμίσουμε ξανά την κατάσταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα πανηγύρια μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν απαγορευτεί. Προσωπικά θεωρώ ότι και τον Αύγουστο δεν θα πρέπει να γίνουν πανηγύρια. Καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση και νομίζω ότι όταν το βάλουμε πάνω στην ζυγαριά του να κάνουμε πανηγύρια ή να πάρουμε μεγάλους κινδύνους και ρίσκα, νομίζω ότι όλοι θα συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε έστω αυτό το καλοκαίρι χωρίς όλα εκείνα τα πανηγύρια που έχουμε βρεθεί κατά καιρούς, που μπορεί να μας έχουν λείψει, που είναι ένας τρόπος εκτόνωσης και ανάδειξης διαφόρων περιοχών, όμως ο κίνδυνος που έχουν τέτοιου είδους συνωστισμοί και συγχρονισμοί αντιλαμβάνεστε ότι είναι υψηλότατος.